19 σήμερα θα κάνουμε hands-on. Σε τι? Στα νέα μας κατοικίδια, pets. Είναι αδερφάκια και μου γρατσούνανε την μπλούζα. Βρε κάτσε ήσυχο. Αυτά είναι τα παιδάκια. Πείτε γεια. Thanks, Mart. Γεια. Yeah. Και σήμερα έχουμε κινητάρα. Μια μας έστειλε και αυτά δώρο το mygod.gr μαζί με το κινητό, αλλά τι να κάνουμε. Πάμε τα παιδάκια. Πάμε, ναι, πάμε. Smart.gr, είμαι ο Βασίλης ή αλλιώς όπως με ξέρετε πλέον Σούστα και σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο review, ένα κινητό που καιρό το κυνηγάω, το βρήκα, ήρθε και στην Ελλάδα, μας το έστειλε το mygod.gr, ένα καινούριο e-shop τεχνολογίας που φέρνει smartphones, κυρίως από κινέζικα brands. Έχει τρελαθεί στις πωλήσεις, έχω μάθει το συγκεκριμένο μοντέλο και εννοείται πως ήθελα και εγώ να αποκτήσω ένα. Πρόκειται για το Xiaomi Redmi Note 3, η έκδοση Pro, όχι απλή έκδοση. Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ότι είναι best seller στην Ευρώπη. Το MyGuard το έφερε και στην Ελλάδα. Και ήδη λέει οι πωλήσεις φεύγουν σαν τρελές. Θα κάνουμε ένα unboxing, θα το δούμε λίγο. Πρόκειται για φοβερή συσκευή. Εγώ προσωπικά την πανίζω αυτή να πολύ καιρό ότι τη θέλω να την χρησιμοποιήσω. Εδώ έχουμε μαύρο χρώμα από ό,τι ξέρω, μας έστειλαν. Είναι η έκδοση των 3 GB RAM και 32 GB ROM, τούμπανο, για να μην πω για την μπαταρία που είναι τεράστια στα 4.000 mAh, παρακαλώ. Πάμε να το δούμε από κοντά. Εδώ είμαστε με το Xiaomi Redmi Note 3, την έκδοση Pro. Να πω δύο πραγματάκια πριν το ανοίξω. Η έκδοση Pro έχει επεξεργαστεί εξαπήρινο στα 1.8 συγχρονισμένο και έχει επεξεργαστεί Qualcomm Snapdragon. Δεν έχει τους MediaTek που έχουν συνήθως οι συσκευές ή όπως η απλή συσκευή, όχι η έκδοση Pro. 3 GB μνήμης RAM όπως σας είπα, 4.000 mAh μπαταρία και 32 εσωτερική. Πραγματικά ένα μικρό τουμπανάκι. MyGuard.gr να ξαναπώ, το βρήκαμε στην Ελλάδα στη φθηνότερη τιμή. Και να δούμε λίγο μέσα. Εδώ είναι η τρομερή μας η συσκευή. Πάρα πολύ δυνατό πιάσιμο. Μεταλλικό περίβλημα. Βλέπετε είναι unibody, δεν βγαίνει η μπαταρία, δεν έχει αποσπόμενη μπαταρία, αλλά εδώ μέσα παίρνει δύο κάρτες SIM η συγκεκριμένη και παίρνει και επέκταση μνήμης για όποιον ενδιαφέρεται. Πόρτιση, μικρόφωνο. Εδώ πίσω όπως θα δείτε είναι το Touch ID, το πάνω είναι η κάμερα. Για να αρχίσω να ξεφλουδίζω εδώ πέρα. Αυτό είναι παιδιά. Το τέλειο. Εδώ πέρα έχει κάποιες τέτοιο, λεπτομεριούλες, τα κινέζικα, η κάμερά μας, 16 MP, ενώ η απλή έκδοση είναι στα 13, αυτή είναι η Pro όπως είπαμε, και να βγάλουμε και την μπροστά τη ζελατινούλα μας, ακούστε, απολαυστικός ο ήχος. Πάρα πολύ ωραία τη βλέπω εδώ την οθόνη, είναι η μαύρη η έκδοση, υπάρχει σε άσπρο και σε χρυσό και πίσω είναι παρόμοιο το χρώμα, εκεί στο ασημί, πιο σκούρο, πιο ανοιχτό. Μέσα εδώ πέρα θα βρείτε επίσης, αν δεν κάνω λάθος, και οδηγίες. Ναι, είναι οι οδηγίες χρήσης και φυσικά το πιν μας για να ανοίξουμε η πινέζα, για να ανοίξουμε και να βάζουμε τις κάρτες. Εγγύηση ενός έτους, να το πούμε και αυτό, για όσους το αποκτήσετε αυτό, mygod.gr, εγγύηση κατασκευαστή. Γιατί πολλοί μας ρωτάνε αν τα κινέζικα έχουν εγγύηση, φυσικά να πάρετε από ελληνικό κατάστημα και θα έχουν και εγγύηση. Θα ανοίξω λίγο το κινητό, το επεξεργαστώ και επαναργόμαστε να σας το δείξω και εσάς.
Πρώτες εντυπώσεις λοιπόν, μόλις έχω ανοίξει τη συσκευή. Φοβερή οθόνη, πολύ μικρά όπως βλέπετε bezels. Τρομερή ανάλυση. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Full HD εννοείται η οθόνη. Λοιπόν, να πούμε λίγο, σας είπα πριν τις τιμές. Αυτή η έκδοση που κρατάω στα χέρια μου είναι με 3 GB και 32, κοστίζει γύρω στα 290 ευρώ. Και τα 2 GB και 16 ROM, η αντίστοιχη Pro, είναι περίπου στα 220 ευρώ. Από το myguard.gr σας είπα είναι οι τιμές. Οι πιο φθηνές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πολύ κοντά με τις αγορές της Κίνας. Και όπως είπαμε, είναι λίγο ακριβότερα, διότι εδώ σας παρέχουν την εγγύηση ενός έτους και σας έρχεται άμεσα και δεν περιμένετε ένα μήνα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Έχει, βλέπουμε εδώ, εγκατεστημένο το Play Store. Κανονικότατα σας έρχεται με προεγκατεστημένο. Εδώ είναι τα tools του. Ας δούμε λίγο στις ρυθμίσεις, στα settings. Εδώ τα βλέπετε. Για να πάμε About Phone, τα κλασικά μας. Device name, Redmi. Model number, για να κατεβάσω λίγο την φωτεινότητά μας εδώ πέρα, γιατί μάλλον δεν θα βλέπετε καλά. Εδώ νομίζω είστε καλά. Ωραία. 5.1.1 Android βλέπουμε εδώ πέρα. No version, 3 GB η RAM. Και βλέπουμε και τον εξαπύρινο Qualcomm Snapdragon επεξεργαστή στα 1,8 GHz. Και εδώ που βλέπετε η new version είναι η 717, παίρνει και αναβάθμιση. Είναι το λογισμικό που έχει η ίδια η εταιρεία που είναι βασισμένο πάνω στο Android. Το οποίο αυτό παίρνει αναβάθμιση τώρα, θα την κάνω κάποια άλλη στιγμή γιατί θα πάρει ώρα. Λοιπόν, πολλοί μας ρωτάτε αν αυτές τις συσκευές έχουν την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ είναι στα αγγλικά, είναι international ROM εγκατεστημένη. Είναι το μόνο που δεν μπορείτε να βρείτε τα ελληνικά είναι στο μενού όπου είναι και αγγλικά. Κανονικά όμως, όπως θα δείτε μετά, το πληκτρολόγιο έχει εγκατεστημένη την ελληνική γλώσσα, πάτε από τις επιλογές, τη βάζετε για τα μηνύματα, για να σερφάρετε, υπάρχουν ελληνικά. Τώρα, εγώ προσωπικά πάντα αυτή τα settings το αφήνω στα αγγλικά, δεν έχει διαφορά και δεν νομίζω κάποιον να τον πειράζει αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ την καμερούλα μας. Να σας δείξω κάποιες βασικές. Από εδώ είναι οι ρυθμίσεις της κάμερας, κάνοντας έτσι. Και από εδώ έχουμε διάφορα εφέ, μοσαϊκό βλέπω εδώ, καθρέφτης. Τι να βάζω έτσι από πίσω να βλέπετε εδώ, ορίστε. Και διαλέγοντας βγάζουμε και την ανάλογη φωτογραφία. Το ίδιο γίνεται και στο βίντεο, το οποίο έχει τα δικά του settings για timelapse και slow motion βίντεο. Πολύ ψηλής ανάλυσης βίντεο, θα σας δείξουμε σύντομα και δείγματα. Στην κάμερα ήμασταν εδώ. Για να βγάλουμε έτσι και μια φωτογραφιούλα. Κατευθείαν βλέπετε δεν καθυστερεί καθόλου. Και εδώ να βγούμε στη selfie τώρα. 34 χρονών έχει αυτή την εφαρμογούλα που βλέπουμε τώρα τελευταία. 35, 39, παιδιά. Έλα, 50. Και γρήγορα στη selfie. 50 είσαι, 50. Παιδιά, 27 χρονών είμαι. 28 άντε. Ελεύθερος. Μόνο. Και έχουμε εδώ, ας πούμε, μπορείς να πεις. Θα σε ακούσει δικιά μου. Εδώ δες τι γίνεται. Άσταυτα. Δες κόλπο. Πώς μεγάλο, να το. Ορίστε παιδιά, και το βάζουμε όχι, εδώ. Λάθος, το έκανα ανάποδα, ήθελα να το κάνω. Θα το μάθω. Τα εφέ εδώ πέρα βάζω, φίλε μου Γιάννη. Τα μοσαϊκά και αυτά. Πολύ κίτρινος. Τέλος πάντων, εντάξει, και η selfie κάμερά του είναι φοβερή. Και η κανονική του. Εννοείται, το τζακώσαμε και τον κάμεραμαν. Λοιπόν, δικά του themes, μπορείτε να εγκαταστήσετε. Έχει πολλά. Λοιπόν, πού άλλο να μπούμε, λίγο να σερφάρουμε παιδιά. myguard.gr θα μπούμε, θεϊκή τεχνολογία, από εκεί που πήραμε και τη συσκευή μας. Και λέω να την κρατήσω για μένα αυτή, εδώ αν ακούνε πίσω από την κάμερα τα παιδιά. Θα μπούμε εδώ στο site. Εντάξει, τώρα 3 GB RAM δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να σας κολλήσει η συσκευή, να έχει κάποιο θέμα. Να σας δείξω λίγο που σας είπα κιόλας. Βλέπετε ότι υπάρχει ελληνική γλώσσα κανονικότατα προεγκατεστημένη και μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε. Οπότε όσοι μας ρωτάτε, σας δίνουμε την απάντηση σε αυτό το review. Βιντεάκι, λίγο να δούμε λίγο οθόνη. Να μπούμε εδώ στο YouTube, Tech Smart, να είμαστε. Για να πατήσουμε, να το δούμε εδώ πέρα,
για το EQ του. Πολύ καλή ποιότητα ήχου, φοβερή ποιότητα βίντεο. Πολύ ωραία, βλέπετε τα μικρά του bezels. Φοβερό. Εδώ έχουμε κάνει ένα άλλο review. Τέλειο. Εδώ βλέπετε όλες τις εφαρμογές της Google. Και θέλω τώρα να σας δείξω μια άλλη μαγιά που βρήκα. Για να αντικαταστήσω το κινητό, πολλοί λέτε είναι μεγάλο, δεν βολεύομαι, δεν κάνω καμιά φορά, θέλω να το έχω με το ένα χέρι. Δείτε εδώ μαγιά που έχει το Xiaomi Redmi Note 3, το Pro. Κάνοντας αυτό το μαγιά εδώ πέρα, κάπως εδώ, Enter One-Handed Mode. Ουσιαστικά η οθόνη σας μικραίνει σε 4 ίντσες και είναι για να τη χρησιμοποιείτε έτσι, μπορείτε κανονικά δηλαδή τώρα. Βλέπετε, είναι σαν να έχετε μια μικρή οθόνη για να μπορείτε με το ένα χέρι δεξιά-αριστερό, γιατί μπορείτε να το μεταφέρετε και από την άλλη μεριά. Είναι κανονικά η συσκευή σας σε μίνι έκδοση, ας το πούμε και έτσι. Και φυσικά ξαναμεγαλώνει με τον ίδιο τρόπο και επανέρχεται στην αρχική του. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε για αυτή την τρομερή συσκευή, παιδιά. Μπαταρία, όπως σας είπα, 4.000 mAh κρατάει και κρατάει. Πολλοί το προτιμούν αυτή τη συσκευή συγκεκριμένα για τη μεγάλη του μπαταρία. 3 GB RAM, είπαμε, δεν καταλαβαίνει τίποτα, θα είναι το κινητό σας για τα επόμενα 3 χρόνια. MyGuard.gr εδώ έχει φροντίσει γι' αυτό. Και αφού τα είδαμε όλα αυτά και τα είπαμε, δεν ξεχνάμε το δακτυλικό μας αποτύπωμα, παιδιά, και θέλουμε να το τεστάρουμε και να το δούμε. Για να δούμε πού βρίσκεται. Λογικά είμαστε εδώ lock screen. Και θέλουμε να πάμε password and fingerprint. Add security, add fingerprint, εδώ. Pattern, όχι, λάθος, εδώ είμαστε. Θα πρέπει να βάλω ένα κωδικό, παιδιά, λίγο, για παίξε λίγο μουσική. Και βλέπετε τώρα, σκανάρει εδώ πέρα το δαχτυλάκι μου. Αφήνω, ξανακάνω, ξαναφήνω, ξανακάνω. Ξαναφήνω, ξανακάνω. Και γίνεται αυτή η διαδικασία μέχρι να αναγνωριστεί πλήρως το δακτυλικό μου από όλες τις πλευρές. Και εδώ μας λέει ότι είναι έτοιμο. Done. Τώρα λογικά είμαστε έτοιμοι, αν βγούμε και κλείσουμε την οθόνη τώρα, λογικά, ορίστε, αυτό το γρήγορο πραγματάκι ήτανε, κοιτάξτε πόσο γρήγορα απόκριση έχει. Με το που ακουμπάω το δαχτυλό μου, κατευθείαν ανοίγει η συσκευή, λίγο πίσω εδώ πέρα. Τώρα έχω βάλει από το αριστερό μου χέρι, σβάζετε όποιο σας βολεύει. Ξανά το τσεκάρουμε και τα δύο μπορείτε, μέχρι, νομίζω μέχρι έχει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό που μπορείτε. Πάρα πολύ γρήγορη. Θέλω να το τεστάρω και να το συγκρίνω με γνωστές συσκευές. Πάρα πολύ γρήγορο, παιδιά, φοβερή λειτουργία. Δεν χρειάζεται καν να ανοίξεις την οθόνη, τακ, με το δάχτυλό σου. Και κανένας άλλος δεν μπορεί. Και δεν είμαι ακόμα σίγουρος, γιατί ακόμα δεν το πολύ χρησιμοποίησα. Νομίζω με το fingerprint απαντάς και κλείσεις, άμα χτυπάει κάπως έτσι για κατευθείαν. Δεν είμαι σίγουρος, θα το τεστάρω, θα το γράψω στο άρθρο ή σε σχόλιο από κάτω. Λοιπόν, παιδιά, υπέροχη συσκευή. Την κρατάω. Είπαμε, κατασκευή πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι καθόλου χοντρό, γιατί κάποιοι μας το ρώτησαν γι' αυτό. Όχι, παιδιά, είναι στο χέρι φοβερό. Ποιότητα φοβερή, Xiaomi τίνει να γίνει ένα brand παγκόσμιο. Και οι πωλήσεις έχουν τρελά νούμερα, πιστέψτε με. Νωρίς εδώ πέρα ξαναξεκλώσαμε με το δακτυλικό. Πάμε για το κλείσιμο. Ευχαριστούμε ξανά το myguard.gr που μας το έστειλε. Εκεί θα βρείτε αυτή τη συσκευή. Η συσκευή, είπαμε, είναι συγκεκριμένη στα 290 ευρώ. Είναι η 3 GB RAM και 32. Συγχωρείτε, άνθρωποι είμαστε. Αμέσως από πίσω να με χτυπήσουν. ROM. Φοβερή ξανά συσκευή. Θα φέρουμε κι άλλες σύντομα από το myguard.gr συσκευές της Xiaomi, ώστε να τις τεστάρουμε εδώ στα μάτια σας. Να δείτε πώς δουλεύουν. Και πιστέψτε με, είναι συσκευές που αξίζει να τις εμπιστευτούμε στην ελληνική αγορά. Πάμε για το κλείσιμο. Αυτή λοιπόν ήταν η υπέροχη αυτή συσκευή
το Xiaomi Redmi Note, η έκδοση Pro, το 3. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος, ελπίζω και εσείς. Είδατε εδώ πώς δουλεύει το Touch ID. Φοβερή οθόνη, φοβερά χαρακτηριστικά. Το κινητό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το βρήκαμε και στην οικονομικότερη τιμή στο mygod.gr που μας το έστειλε. Οι θεούλιδες εκεί της τεχνολογίας μας έκαναν αυτό το δωράκι. Εγώ θα το λιώσω τις επόμενες ημέρες, να είστε σίγουροι. Και ελπίζω να το προτιμήσετε. Από κάτω θα βρείτε και links για να το αγοράσετε. mygod.gr λοιπόν. Αυτή ήταν η συσκευή μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και σύντομα ερχόμαστε με πολύ νεότερες συσκευές. Γεια σας!